Ψυχολογικός πόλεμος. Με αυτές τις λέξεις, ο σύζυγος της Βρετανοϊρανής Ναζανίν Ζαγκάρι Ράτκλιφ περιέγραψε το βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, στο οποίο φαίνεται η σύλληψη της γυναίκας του. Για τη βιντεοσκόπηση χρησιμοποιήθηκε κρυφή κάμερα. Η δημοσιογράφος επρόκειτο να ταξιδέψει αεροπορικός για τη Βρετανία τον Απρίλιο του 2016, μετά από διακοπές με τη μικρή της κόρη, όταν συνελήφθη. Κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε την ανατροπή του καθεστώτος και έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Από το 2016 υπήρξαν πολλές προσπάθειες για την απελευθέρωσή της. Μάλιστα, πρόσφατα βρέθηκε στην Τεχεράνη ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Τζέρεμι Χαντ. Η Ναζανίν Ζαγκάρι Ράτκλιφ αναμένεται να προχωρήσει σε απεργία πείνας. Διαμαρτύρεται επειδή δεν έχει πρόσβαση σε γιατρούς και φάρμακα. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, οι Ιρανικές αρχές έκοψαν τις μερίδες τροφής που λαμβάνει και μείωσαν τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων που της επιτρέπεται να κάνει.